Ξεκινάω τις ερωτήσεις μου. Κύριε Κένεντι, είστε μια προσωπικότητα στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Τι ήταν αυτό που σας έφερε στην Πάτμο? Γεια σας. Και ήταν στο καλοκαίρι, ήρθε εδώ στις διακοπές με τη γυναίκα μου, γιατί η οικογένεια της είναι από εδώ, ο πατέρας της, η θεία. Πρώτη φορά ο Ξάνθος έχει τόσους ποδοσφαιριστές. Τι πιστεύετε όμως ότι πρέπει να γίνει σε αυτή την περίπτωση, γιατί από εδώ και μπρος θα υπάρχουν γκρίνιες για το ποιος θα παίζει, πώς θα παίζει και το τι θα γίνεται? Αυτό είναι. Το καλό είναι, εντάξει, γιατί πρώτη φορά, έτσι λένε, πρώτη φορά με μια ομάδα πρέπει να δουλεύουμε με 22, 23, 26, 24, γιατί να μπορώ εγώ να φτιάξω τακτική, να κάνω κόρνα, να κάνω στημένα, να κάνω τάκτη. Τι θα γίνει όμως με τα πρέπει σιγά σιγά. Με τα παιδιά που δεν είναι μέσα στα πλάνα της 20ης. Ειλικρινά, δεν θέλω να διώξω κανένας. Δεν θέλω να διώξω κανένας. Πρέπει ο καθένας να καταλαβαίνει αυτή τη στιγμή χρειάζομαι αυτούς. Και τους είπα, αυτούς και αυτούς και αυτούς είναι τέλος εγώ στην ομάδα. Υπάρχει η λίστα δηλαδή. Υπάρχει η λίστα. Αυτή τη στιγμή πρέπει να έχει ο πρόεδρος. Είναι έχει ο πρόεδρος. Αυτή τη στιγμή αυτό που δεν έχει και δεν είχε ποτέ ο Ξάνθος είναι δεύτερο τερματοφύλακα. Ο Ξάνθος τα τελευταία χρόνια που ξέρω εγώ έχει ένα τερματοφύλακα, τον Χρήστο Γρήλ. Αυτό είναι. Πονάει ο Χρήστος, πονάει ο Ξάνθος. Είναι αυτό είναι. Εντάξει. Και ο Χρήστος είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ καλός τερματοφύλακας και είναι έμπειρος. Τώρα, οι στόχοι της ομάδος για φέτος, η οποία έχει πλην 6 βαθμούς, ποιοι είναι? Εντάξει, στόχοι στην ομάδα, εγώ σκέφτομαι τώρα και σκέφτομαι το μετά. Λέω φέτος θέλω να κάνω μια καλή ομάδα, θέλω να βάλω το όνομα του Ξάντος και το νησί Πάτμου ψηλά. Στον αγιασμό προχθές είδαμε πολλά παιδιά. Πάρα πολλά παιδάκια. Τι γίνεται με τις ακαδημίες, ποιο είναι το πλάνο, τι βλέπεις εκεί? Να φτιάξουμε μια καλή ομάδα στους μεγάλους, πρέπει να αρχίσουμε τους μικρούς. Εντάξει, αλλά μιλώ για ένα αγωνιστικό πλάνο, δηλαδή η ομάδα μας θα παίξει ένα σύστημα. Ναι. Τι θα παίξει με τους ακραίους, θα παίξει με το κέντρο, θα παίξει... Περισσότερο εγώ μου αρέσει και εγώ, γιατί καμιά φορά πρέπει να δουλεύεις με τους παίξεις και εξαισύ. Εντάξει, και νομίζω η ομάδα όλες τις γραμμές έχει καλούς παίκτες, έμπειρους. Πρέπει να κερδίσουμε για να έρθει το κόσμος. Ναι, βέβαια. Δεν κερδίζουμε. Ναι. Ο κόσμος απογοητεύεται και φεύγει. Ναι. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Άρα λοιπόν η αρχή που θα κάνουμε φέτος στην ομάδα είναι πολύ σημαντική. Είναι πολύ. Γι' αυτό εντάξει, εγώ... Σιγά σιγά. Θα έχεις μια πίεση. Σιγά σιγά, ναι, σιγά σιγά βγαίνει η πίεση, σιγά σιγά βγαίνει η ώρα του πρώτου, η μέρα του πρώτου παιχνίδι. Με τον πειθαρχικό έλεγχο τι γίνεται? Με τον πειθαρχικό έλεγχο. Υπάρχει έλεγχο στα μπαρ την νύχτα? Δεν ξέρω παλιά πώς ήταν. Κάτι έχω ακούσει που πήγαινε στα μπαράκια κατευθείαν πρώτο παιχνίδι. Με μένα αυτά δεν θα γίνει, γιατί. Εντάξει. Εγώ θέλω να κερδίσω πάντα. Στην Πάτμο ήρθατε να μείνετε ή είστε περαστικός? Εγώ ήρθα να δουλεύω εδώ. Αυτό είναι τι κάνω εδώ τώρα. Είναι με τα μικρά παιδιά και με τους μεγάλους. Αυτό είναι μια αρχή. Και θέλω να πάω να κάνω το ποδόσφαιρο, αν μπορώ, να κάνω το ποδόσφαιρο εδώ στην Πάτμο πιο ωραίο, μια ομάδα πιο δυνατή.